Η Γερμανίδα Υπουργός Πολιτισμού, διαθέτοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο κονδύλι για τη στήριξη των ανθρώπων του πολιτισμού, δήλωσε ότι σε περιόδους κρίσης η κοινωνική συνοχή εξαρτάται 100% από τον πολιτισμό, από την τέχνη, από τους δημιουργούς και πώς αυτοί θα συνεχίσουν απρόσκοπτα να επικοινωνούν το έργο τους στην κοινωνία. Η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Σουηδία κλπ. Έκαναν ακριβώς το ίδιο, αναγνωρίζοντας ότι ο πολιτισμός δεν είναι μία πολυτέλεια που τη χειροκροτάμε μόνο σε περιόδους ευμάρειας, αλλά ειδικά σε περιόδους κρίσης είναι αυτό που κρατάει τη συνοχή της κοινωνίας. Στη δικιά μας χώρα, δυστυχώς με αυτή τη δεξιά κυβέρνηση, βλέπουμε, διαπιστώνουμε μία διαρκή αδιαφορία για τον πολιτισμό τον ίδιο, αλλά και τους εργαζόμενους και τους δημιουργούς στον πολιτισμό. Εδώ και 8 μήνες δεν έχουμε κανένα σχέδιο από μεριάς κυβέρνησης στήριξης του πολιτισμού και των ανθρώπων του. Δεν έχουμε τις υλικές προϋποθέσεις και για την επιβίωση αλλά και για την αναπαραγωγή της δημιουργίας. Δεν έχουμε καν ένα σχέδιο υγειονομικών πρωτοκόλων για να ανοίξουν για τη χειμερινή σεζόν οι χώροι θεάματος και ακροάματος. Είμαστε εδώ λοιπόν για να στηρίξουμε όλο αυτό τον κόσμο, όπως άλλωστε και όλους τους εργαζόμενους, απέναντι σε μια κοινική πολιτική. Θα συμπλήρωνα ότι ποτέ η χώρα, σχεδόν ποτέ η χώρα, δεν είχε μία υπουργό πολιτισμού που να διαφορεί τόσο πολύ για τον πολιτισμό.